Κυρία Μαρία Κεφάλαια, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που είναι κοντά μας, να την καλημερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τις μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όση ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ και καλή είναι. Και είναι πάρα πολύ καλή, αδιαμφισβήτητα. Δεν υπήρξε πολύ ενδιαφέρον. Τα 200 ευρώ μάλλον φάνηκαν λίγα, κυρία Κεφάλαια, έτσι δεν είναι, κυρία Υπουργέ? 250 ευρώ ήταν αρχικά το βάουτσερ, το αλλάζουμε, πάει στα 500 ευρώ τώρα, τις επόμενες μέρες που θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία έτσι της κοινής υπουργικής απόφασης θα ανακοινωθεί και επίσημα. Mm-hmm. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τα νέα ζευγάρια, που βοηθά τους νέους γονείς στην φροντίδα των παιδιών. Απευθυνόμαστε αρχικά να πω σε βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε γονείς που δουλεύουν, απευθυνόμαστε και σε άνεργες μητέρες, οι οποίες θα είναι εκεί, θα είναι το βάουτσερ λίγο μικρότερο, θα είναι στα 300 ευρώ το μήνα. Ναι. Προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία. Θέλουμε να στηρίξουμε τους νέους γονείς και ιδιαιτέρως τις μαμάδες, τις οποίες πέφτει έτσι και αν θέλετε ένα μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των μωρών, στο να γυρίσουν στην αγορά εργασίας, στο να γυρίσουν στη δουλειά τους, στο να μην είναι η απόκτηση ενός παιδιού τροχοπέδι, αν θέλετε, για την εξέλιξή τους. Στηρίζουμε λοιπόν τις νέες οικογένειες, είναι ένα πολύ δυνατό μέτρο, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, σε 61 συν 1 δήμους μπήκε προχθές και ο Δήμος της Αθήνας μέσα, όπου θεωρούμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, στον πιο μεγάλο Δήμο της χώρας, όπου και γιαγιά μπορεί να μην έχεις κοντά για να αφήσεις το παιδί και που οι αποστάσεις είναι μεγάλες πολλές φορές για να πας στη δουλειά. Οπότε είναι περισσότερος ο χρόνος που θα χρειαστείς κάποιον άλλον άνθρωπο να το να πρόγραμμα το έχετε ονομάσει η Νταντά της γειτονιάς. Ποιες μπορούν να συμμετάσχουν, ποιες κυρίες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα? Για πείτε μας, και κυρίως μην γελιόμαστε τώρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί στο χωριό όταν πάει το παιδί στη γιαγιά και τον παππού, αν στο ίδιο χωριό είναι και άλλη γιαγιά και ο άλλος παππούς, το παιδί γίνεται λάστιχο. Δώσ' μου και εμένα. Δηλαδή δεν το μοιράζονται εκεί. Επίσης το χωριό είναι διαφορετικές συνθήκες. Εκεί, εκεί είναι παιχνίδι το παιδί. Ναι. Εδώ άντε εκεί να βρεις τη γιαγιά και τον παππού που δουλεύουν ακόμα. Γιαγιά και ο παππούς, ναι. Ελάτε. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως να πούμε ότι και οι οικογένειες που όντως, όπως είπατε, έχουν τη γιαγιά και τον παππού να προσέχουν τα μωρά, μπορούν να γραφτούν στο πρόγραμμα, μπορούν να πιστοποιήσουν τη γιαγιά ή τον παππού και να πάρουν το βάουτσερ. Είναι μια ενίσχυση ακόμη και για τους παππούδες, αν θέλετε, στα πλαίσια και της ενεργούς γύρανσης, αφού μπορούν και κάνουν αυτή τη δουλειά που πραγματικά θέλει χρόνο, πραγματικά έχει ευθύνη, να είναι ωφελούμενοι σε αυτό το πρόγραμμα των 500 ευρώ. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα που λέγεται Νταντάδες της γειτονιάς, αλλά στο οποίο μπορούν να εγγραφούν επιμελητές ή επιμελήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας και ανεξαρτήτου σχολής απόφοιτη, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι μόνο απόφοιτη, βρεφόνη, πιοκομεία, συνυπιαγωγή, οτιδήποτε. Μπορούν να γραφτούν άντρες και γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Ναι. Και μπορούν επίσης και οι γονείς, τις νταντάδες που έχουν ήδη, να τις οθήσουν προς το μητρό των επιμελητών και να κάνουν την εγγραφή τους εκεί. Όπου πέρα από τα 500 ευρώ που κερδίζει το νέο ζευγάρι, κερδίζουν και οι επιμελητές ή οι επιμελήτριες εργόσιμο, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα μωρά 2 μηνών έως 2,5 ετών, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν. Κριτήρια για τις οικογένειες υπάρχουν, εισοδηματικά κριτήρια? Ναι, είναι μέχρι 24.000 ετήσιο εισόδημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και αυτό, ότι μπορούν να πάρουν το βάουτσερ της Νταντάς ακόμη και μωρά τα οποία χρησιμοποιούν άλλο βάουτσερ για βρεφονηπιακό σταθμό, για παράδειγμα. Α, μπράβο, μπράβο. Δεν για να συμπληρώσουμε, τις ώρες στο σπίτι που λείπουν οι γονείς. Βέβαια, αυτή είναι η λογική. Ναι. Πόσες γυναίκες χρειαζόμαστε, πόσες κυρίες χρειαζόμαστε? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Σε πρώτη φάση θα είναι περίπου 400, θέλουμε να πιστεύουμε δηλαδή ότι θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, ναι, και θα είναι γύρω στους 400 ωφελούμενους γονείς. Άρα κατ' επέκταση και 400 επιμελητές ή επιμελήτριες. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα κυρίες. Και παππούδες. Και παππούδες μπορούν να έρθουν. Κυρίους, μην τους αποκλείουμε. Ναι. Κυρίως φυσικά, η φροντίδα ενός παιδιού δεν είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Μπορούν και οι άντρες να φροντίσουν ένα μωρό. Και δεν απευθυνόμαστε μόνο σε παππούδες.
παππούδες. Απευθυνόμαστε και σε μικρότερες ηλικίες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσω ότι ο κάθε γονιός κάνει ο ίδιος από το Μητρό Επιλογής των Νταντάδων, όπου για να γραφτεί μια νταντά εκεί, ένας επιμελητής ή μια επιμελήτρια θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό από παθολόγο, δερματολόγο, ψυχίατρο. Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για να ξέρει σε μια έκτακτη περίπτωση τι πρέπει να κάνει για το μωρό. Δεν θα βρούμε πολλούς. Μπορεί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα που εργάζεται, κυρία Υπουργέ, ήδη, δηλαδή να έχει την εργασία του και να συμμετέχει και σε αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να, αν βρεθεί η οικογένεια κάποιες ώρες της ημέρας που τον χρειάζεται η οικογένεια, την χρειάζεται η οικογένεια. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Είναι σημαντικό και αυτό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν και part-time. Εφόσον το ωράριό τους το επιτρέπει, και για τους συνταξιούχους με το νέο νόμο του Υπουργείου Εργασίας, εφόσον μπορούν να κάνουν δεύτερη δουλειά, μπορούν να γραφτούν στο Μητρό. Πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, καταλαβαίνω το χρόνο σας, πολύ σημαντικό είναι ότι γίνεται συνέντευξη των επιμελητών από τους γονείς, επιλέγουν οι ίδιοι σε ποιον θα εμπιστευτούν το μωρό τους. Ναι, και επίσης μετά κάνουν ιδιωτικό συμφωνητικό για να κανονίσουν το ωράριο που θα δουλεύει και τα χρήματα που πιθανώς θα πάρει. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Αν κάποιο ζευγάρι θέλει μια νταντά για 12 ώρες την ημέρα, προφανώς τα 500 ευρώ που το βάουτσερ δίνει δεν φτάνουν. Από εκεί και πέρα συνεννοούν. Θα καλύψει το υπόλοιπο. Θα καλύψει το υπόλοιπο το ζευγάρι, έτσι δεν είναι. Να καλύψουν οι γονείς το υπόλοιπο. Για τον άνεργο, για τους άνεργους γονείς. Στους ανέργους απευθυνόμαστε μόνο στην άνεργη μητέρα, η οποία το βάουτσερ θα είναι 300 ευρώ, καθώς και για τους γονείς όπου έχουν βάουτσερ για βρεφονηπιακό σταθμό, τότε το βάουτσερ της Νταντάς είναι επίσης στα 300 ευρώ. Είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, διαφημίστε το. Θέλω να σας πω ότι εντελώς τυχαία γύρισε και πάλι στην επικαιρότητα από μια συνάντηση που είχαμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που μιλήσατε για το θέμα της καταπίεσης στον χώρο της εργασίας για τις γυναίκες. Και αυτό το θέμα πραγματικά, διαφημίστε το λιγάκι, αξίζει τον κόπο και να έχετε και συμμετοχές από, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, τώρα μην γελιόμαστε, εσύ το ήξερες. Ελάχιστα, είχε περάσει στα ελάχιστα. Το ήξερα λόγω επαγγέλματος, δεν το ξέρει ο κόσμος. Και αν μου επιτρέπετε, το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός έτσι αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να ελαφρυθούν τα νέα ζευγάρια. Το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα το συζήτησε και πριν από λίγες μέρες στο συνέδριο για το δημογραφικό. Σωστά. Είναι στα πλαίσια ενίσχυσης των νέων γονιών, είναι ένα ακόμη εργαλείο για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους στην απόκτηση ενός παιδιού. Όλοι έχουμε μεγαλώσει, και εσείς και εμείς ενδεχομένως, με την νταντά της τότε εποχής. Ποια ήτανε? Ήταν η γιαγιά. Γιαγιά ήταν. Και ο παππούς. Μην γελιόμαστε. Για να δουλέψουν οι γονείς, μας άφηναν στη γιαγιά και στον παππού. Η γιαγιά και ο παππούς τώρα εργάζονται. Γιατί αν έχουμε ανεβάσει τα όρια. Και η καλύτερη νταντά είναι η γιαγιά και ο παππούς. Αν δεν την έχουμε όμως, εδώ έρχεται το κράτος να καλύψει τις ανάγκες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε στα Γιάννενα, είστε στα Γιάννενα ή στην Αθήνα? Είμαι στα Γιάννενα. Για δώστε μας κλίμα, σας παρακαλώ. Εκεί που γίνεται η παρέλαση, δίπλα από τη λίμνη. Πού θα παρελάσετε? Μπορώ, αν θέλετε. Μπορείτε, να βγείτε, το βγείτε. Δείξω. Πάμε, Υπουργέ, πάμε, πάμε να το δούμε. Χαρά μας είναι αυτό. Τα ζωντανά. Θα σας δείξω λίγο λίμνη. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι στο γραφείο. Άγνε, δώστε μας λίγο λίμνη, αφού δεν μπορούμε να... Τώρα ζηλεύουμε, αλλά είστε τυχεροί που ζείτε σε αυτή την πανέμορφη πόλη της Ελλάδας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε. Εφιασμένος ο ουρανός, αλλά περιμένω να δω λίγο λίμνη. Κοιτάξτε την ομορφιά αυτή. Το Δημαρχείο είναι αριστερά. Είναι η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, μπράβο, μπράβο. Και κοιτάξτε την Παμβότιδα μέσα. Την Παμβότιδα μέσα. Έχουμε παρέλαση κάτω, εκεί θα γίνει παρέλαση. Ναι, ακριβώς από κάτω. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα, τα πανέμορφα Γιάννενα. Μια πόλη ορόσημο, θέλω να σας πω, για τα όσα έγιναν μετά την 28 Οκτωβρίου και το όχι των Ελλήνων. Μια πόλη η οποία ήταν στρατηγική σημασίας και δεν έπεσε στα χέρια των Ιταλών. Ήταν στόχος να πέσουν τα Γιάννενα. Δεν πέσαν στα χέρια των Ιταλών. Αντιστάθηκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, για την εικόνα. Πολύ. Με τη σημαία ψηλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Με τη σημαία ανηρτημένη.